Μπορεί να τη γνωρίζουμε από τα τραγούδια της, όμως τώρα πια έχει μία ακόμη ιδιότητα. Βέβαια. Ραλία Χριστίδου, είναι μαζί μας. Είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Αθηνών. Γεια σου, Ραλία. Θα σου μιλάμε στον Ανικό. Βεβαίως, αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το πρώτο ερώτημα? Γιατί ρε εσύ, Ραλία? Γιατί? Δηλαδή, όταν όλοι λένε ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την πολιτική, ένας άνθρωπος, ναι, ο οποίος ασχολείται χρόνια τώρα με κάτι εντελώς διαφορετικό, όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, γιατί να αποφασίσει να ασχοληθεί? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Μου είσαστε ιδιαίτερα συμπαθείς και οι δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί? Γιατί πολύ απλά η πολιτική δεν ξεκινάει και ούτε σταματάει στα έδρανα της Βουλής. Ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας, μια Ελληνίδα, μια γυναίκα που θέλει να είναι χρηστή πολίτης, χρήσιμη πολίτης, αν μη τι άλλο, εκτός από το να είναι σωστός και τυπικός στις υποχρεώσεις του για να μπορεί να έχει δικαίωμα, mm-hmm, να εκφέρει άποψη και να μιλάει, μία από τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει είναι να, είναι να συμμετέχει στα κοινά. Προσωπικά ασχολούμαι, είμαι στα κινήματα πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή... Διατυπώνεις την άποψή σου φωναχτά όλα αυτά τα χρόνια. Σε έχουμε δει και στη συναυλία, ναι, για το χαίρομαι, όχι. Χαίρομαι που το γνωρίζετε και δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Ναι, το ξέρουμε. Απλά πάνω σε αυτό, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη συναυλία. Είχες τραγουδήσει και στη μεγάλη συναυλία για το όχι λίγες μέρες πριν από το δημοψήφισμα. Από τότε ωστόσο έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και θα πει κάποιος, πώς επέλεξες να κατέβεις με το ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως σύμφωνα με μία ανάγνωση αυτό το όχι στη συνέχεια έγινε ναι. Και εδώ έρχεται το δεύτερο γιατί. Γιατί κατεβαίνεις λοιπόν στην πολιτική και γιατί κατεβαίνεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το ότι το όχι έγινε ναι, νομίζω ότι είναι μία... Το έχεις ακούσει να λέγεται. Βέβαια. Αυτό. Νομίζω ότι είναι μία έτσι σχετικά πρόχειρη ανάλυση. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι το όχι έγινε ναι. Πιστεύω ότι το όχι παραμένει όχι και προσωπικά έχω πιστεί ότι συνεχίζονται οι αγώνες και συνεχίζονται οι μάχες. Και ότι... απεφεύχθη το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Γιατί το όχι, πιστεύω κράτοντα ότι δεν είχε ενιαία ταυτότητα. Ναι. Δηλαδή, τα είπαμε και πριν. Δεν... από την άλλη άποψη είναι πολλοί που λένε ότι ξέρεις τι γυρεύουν, τώρα κάνουν το δικηγόρο του διαβόλου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τι γυρεύουν οι καλλιτέχνες, ναι, τι γυρεύουν οι καλλιτέχνες στην πολιτική. Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η προστιθέμενη αξία που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος με αναγνωρισιμότητα όπως εσύ, μια καλλιτέχνητα στην πολιτική ζωή και σε ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν σκοπεύω να πολιτευτώ. Η συμμετοχή μου σε καμία περίπτωση. Η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο είναι καθαρά μια ανοιχτή δήλωση υποστήριξης και συμπαράστασης προς τον χώρο που ούτως ή άλλως υποστήριζα πάρα πολλά χρόνια και εγώ και η οικογένειά μου, γιατί προέρχομαι από μια οικογένεια με αριστερές καταβολές. Mm-hmm. Και παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Άρα είναι μια συμβολική επιλογή το γεγονός ότι συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αριστερός. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει αριστερός, ακόμη και αν έχει βάλει την υπογραφή του κάτω από το μνημόνιο 3, Ραλία. Πιστεύω ότι παραμένει πιο αριστερός από ό,τι ήταν. Πολύ απλά έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, σαν ψηφοφόρος. Γιατί έβαλε πάνω από το συμφέρον του κόμματός του και το δικό του το ίδιο προσωπικό συμφέρον, έβαλε το συμφέρον συνολικά του λαού, ανεξάρτητα από το αν
κάποιοι είναι αριστεροί, κεντρώοι ή συντηρητικοί. Ωστόσο, την ίδια ώρα οι επικριτές του Αλέξη Τσίπρα λένε ότι πρόδωσε τον αγώνα, τον αντιμνημονιακό αγώνα και σύρθηκε πίσω από ένα μνημόνιο των δανειστών και ταυτόχρονα διέλυσε και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί διάβαζα σήμερα την κυρία Κωνσταντοπούλου. Προσωπικά που δεν πιστεύω ότι ο Αλέξης διέλυσε Τσίπρας το ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με τους δανειστές. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας διέλυσε το κόμμα. Νομίζω ότι απλά υπήρχε ένα κόμμα μέσα στο κόμμα το οποίο την δεδομένη στιγμή που πιθανώς θεώρησε πιο δυνατή και πιο κατάλληλη, θεώρησε απλά να αποχωρήσει. Επειδή ακριβώς έχεις γνώση των ισοκομματικών διαδικασιών, πιστεύεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είπα, όχι παραπάνω από κάποιον άνθρωπο που απλά ασχολείται. Απλά έχει κριτήριο και από μια οικογένεια που τέλος πάντων που αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Πιστεύεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που κατεβαίνει τώρα στις εκλογές, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, είναι ενιαίος? Πιστεύω ότι είναι ενιαίος, ναι. Αποκλείς δηλαδή το ενδεχόμενο στο ρόλο των λαφαζανικών, να το πούμε έτσι για να συνεννοούμαστε, να μας προκύψουν οι 53 για παράδειγμα, που έχουν εκδηλώσει διαφωνίες σε βασικές κυβερνητικές, ας πούμε, αποφάσεις της τότε ενώ κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα? Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί θα μου είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να αποχωριστώ και άλλους συντρόφους. Είναι ακόμη σύντροφος ο Παναγιώτης Λαφαζάνης? Στις τοπικές μου, στις τοπικές οργανώσεις, στις οργανώσεις μελών. Θεωρείς ακόμη σύντροφό σου, για παράδειγμα, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και όλους όσοι είναι αυτή τη στιγμή στη Λαϊκή Ενότητα? Θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή διάλεξαν κάποιοι σύντροφοι να αποχωρήσουν, ότι δεν είναι και τόσο αριστερή συμπεριφορά. Δηλαδή δεν έχει και τόσο ανεπτυγμένη την έννοια της συλλογικότητας. Όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι με κάποιον, παίρνεις μια απόφαση. Συγχαρητήρια για το θάρρος της γνώμης σου πάντως. Έτσι, και αυτό σε διακρίνει. Το debate το είδες, τελευταία ερώτηση, το debate το είδες? Ναι, ναι, το είδα. Σε πήρε ύπνος ή γιατί εμείς το παλέψαμε? Όχι, άντεξα. Ραλία Χριστίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Καλά, εγώ ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε πάλι αύριο, Νίκο, στις 4. Πού αλλού? Εδώ στο Sky Newsroom 4 ακριβώς. Για σένα τα πεφτά.